Το μέλλον της γης μας, η θάλασσά μας, ήταν ο τίτλος της διάλεξης του κυρίου Νίκο Λιγερού που δόθηκε χτες στην Αλεξανδρούπολη. Στην εισήγησή του, ο κύριος Λιγερός αναφέρθηκε στη σημασία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ως νομική ορολογία, αλλά και την ανέλυση μέσω μαθηματικών μοντέλων και πιο συγκεκριμένα μέσω της θεωρίας των διαγραμμάτων Βορνόη. Επίσης, για ακόμη μια φορά σημείωσε την εξαιρετική σημασία που είχε την Ελλάδα, τα νησιά Ζουράφα και Γάβδος, καθώς και το σύμπραγμα του Καστελόριζου. Στις επιπτώσεις της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στη Θράκη αναφέρθηκε ο στρατηγικός σύμβουλος Νίκος Λιγερός κατά τη διάρκεια της διάλεξής του στην Αλεξανδρούπολη. Τίτλος της εκδήλωσης «Το μέλλον της γης μας, η θάλασσά μας». Η αποκλειστική οικονομική ζώνη για την περιοχή της Θράκης, να πει ότι θα έχουμε μια προέκταση η οποία είναι σημαντική, συνορεύει με την Τουρκία γιατί είμαστε σε ακριτικό μέρος της Ελλάδος, δεν έχουμε επικάλυψη στο θέμα της Ζουράφας, η οποία από μόνη της ελέγχει 196 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά θα δείξουμε σε χάρτες με ακρίβεια τι σημαίνει και σε τοπικό επίπεδο. Έτσι θα δούμε ποιες είναι οι προεκτάσεις που μπορούν να υπάρχουν όσο αφορά τις γεωτρήσεις για αέριο και πετρέλαιο. Ο κύριος Λιγερός δήλωσε πως η ΑΟΖΟ ΣΕΝΙΑ είναι μια πραγματικότητα με πολλαπλές επιπτώσεις, ειδικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πόλεις στον ελλαδικό χώρο ανακαλύπτουν τη σημασία και την ουσία της ΑΟΖ, ενώ υπάρχουν συμφωνίες της Κύπρου όσον αφορά σε αυτό το θέμα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Λιγερός. Επιπλέον τόνισε πως αν αντέξουμε αυτόν τον προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ένας απλός χάρτης, ακόμη και της Μεσογείου, επαρκεί για να αποδείξει τη χρησιμότητά της. Εγώ είμαι φανατικά υπέρ. Άρα όσο πιο γρήγορα γίνεται να έχουμε την θέσπιση, η οποία είναι μια μονομερή πράξη, και μετά να εφαρμοστεί επί του πρακτέου με διακρατικές συμφωνίες σε διμερείς σχέσεις. Παράλληλα, ο κύριος Λιγερός αναφέρθηκε στη σημασία της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ως νομική ορολογία, αλλά και την ανέλησε μέσω μαθηματικών μοντέλων. Εφόσον υπάρχουν δυσκολίες οικονομικές, είναι ένα πλαίσιο που μας επιτρέπει να έχουμε μια διέξοδο. Εκεί που όλοι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ακόμα ούτε καν το φως στο τούνελ. Εδώ είναι πρακτικό, άμεσα μόλις έχουμε μια διακρατική συμφωνία, μπορούμε να αρχίσουμε τις γεωτρήσεις, την έρευνα και την εξόρυξη.